Άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χανίων απεγκλωβίζουν από τα συντρίμια του γιοταχή τον νεαρό οδηγό. Ο συνοδηγός κατάφερε να βγει χωρίς να τραυματιστεί σοβαρά. Ήταν λίγο μετά τις 7 χθες το απόγευμα στην Οδό Αγίων Αποστόλων στον Κουμπέ, όταν το γιοταχή στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες και το οποίο κατευθυνόταν προς το κόκκινο μετόχι, μετά από μια τρελή πορεία κατέληξε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ παραλαμβάνει τους δύο νεαρούς οι οποίοι γλίτωσαν από τη σφοδρή πρόσκρουση με ορθοπαιδικά τραύματα. Κάτοικοι της περιοχής που πετάχτηκαν από τα σπίτια τους έμειναν άφωνοι, βλέποντας το γιοταχή να έχει κυριολεκτικά διπλώσει στα δύο από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης. Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα. Λίγα μέτρα μακριά, κέντρο διασκέδασης ήταν κατάμεστο από κόσμο. Τα αίτια του τροχαίου διερευνά η τροχία Χανίων, ενώ την ίδια στιγμή εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου ο οδηγός του γιοταχή. Το νέο ατύχημα που έγινε εντός του αστικού ιστού εντείνει την ανησυχία για την ασφαλή κίνηση στους δρόμους της Κρήτης στις μέρες των γιορτών, μόλις λίγα 24 ώρα μετά την έκκληση που απίφθηναν οι υπηρεσίες τροχαίας για συνετή οδήγηση και τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.